Είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή που, που φιλοξενούμε στο Διπεθέ Καλαμάτας μία μεγάλη μορφή, ή αλλιώς να το πω, ο συγκεκριμένος είναι μία κατηγορία από μόνος του. Μέχρι τώρα πορεία του έχει δείξει το έργο του στο Σανίδι, στο θέατρο. Η προσφορά του μέχρι τώρα μας έχει εντυπωσιάσει. Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Αρζόγλου που είναι εδώ μαζί μας για αυτή την παράσταση. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας και ευελπιστούμε ότι αυτή η παράσταση θα έχει μεγάλη επιτυχία. Εμείς ως Φάρις βρισκόμαστε πλάι στο Διπεθέ. Είμαστε πλάι τους, συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο τους και σε οτιδήποτε χρειαστεί είμαστε δίπλα τους. Ο κύριος Μαργαρίτης κάνει μια εξαιρετική δουλειά και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα φέρει ακόμα καλύτερες παραστάσεις, ακόμα καλύτερες παραγωγές για να φτάσουμε εκεί που έχουμε θέσει τον πήχη. Το πήχη τον έχουμε βάλει πάρα πάρα πολύ ψηλά. Πρεμιέρα Παρασκευή, 9.30 ώρα το βράδυ, σας περιμένουμε όλους. Εισιτήριο 5 ευρώ. Έτσι είναι, κύριε Μαργαρίτη. Ετοιμαζόμαστε για την πρεμιέρα της Παρασκευής στις 9.30 το βράδυ, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Και θα ήθελα να πω ότι είναι μια ομάδα 4 ηθοποιών που δουλεύει για αυτή την παράσταση, η οποία βρίσκεται τώρα εδώ, καθυστέρησα λίγο, χτες φύγαμε πάρα πάρα πολύ αργά από το κάστρο και λίγος παραπάνω ύπνος είναι δικαιολογημένος. Είναι λοιπόν για τον κύριο Αρζόγλου, φυσικά τον ξέρετε και θα πω δύο λογάκια, είναι ο Νίκος ο Καρδόνης, Στάθης Κόικας και τη Χρυσάνθη Δούζη που την ξέρετε από τις προηγούμενες παραγωγές. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για το Διπεθέ Καλαμάτας που είναι μαζί μας σε αυτή την παράσταση ο Κώστας Αρζόγλου, ο οποίος είναι ένα κομμάτι της νεότερης ιστορίας του θεάτρου μας, του νεότερου, του νεοελληνικού μας παραστασιακού, της παραστασιακής ιστορίας. Ο Κώστας Αρζόγλου, που είναι συνδεδεμένος με μεγάλες στιγμές του ελληνικού θεάτρου, το Ελεύθερο Θέατρο, ιδρυτικό μέλος και βασικό στέλεχος για όλα τα χρόνια που υπήρξε το Ελεύθερο Θέατρο, που καθόρισε τα πράγματα στις παραστάσεις της νέας εποχής. Στη συνέχεια το Αϊκίνητο, είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει σε όλα τα είδη θεάτρου, έχει παίξει από επιθεώρηση musical μέχρι κλασικό ρεπερτόριο, σύγχρονο ρεπερτόριο, έχει συνεργαστεί με πάμπολους σκηνοθέτες, είναι σκηνοθέτης ο ίδιος, είναι δάσκαλος. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού θεάτρου και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Στην παράσταση είναι όλοι οι ηθοποιοί είναι αφηγητές. Είναι ραψοδίες από την Οδύσσια του Ομήρου με τον τίτλο «Οδυσσέως σχεδία». Αναφορά στην πέμπτη ραψοδία ιδιαίτερα, στην εξαιρετική ποιητική μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη, μία από τις καλύτερες μεταφράσεις που έχουμε, έναν μελετητή του Ομήρου, έχει μεταφράσει και την Ιλιάδα και ολόκληρη την Οδύσσια. Έχουμε κάνει την προσαρμογή, τη θεατρική προσαρμογή με τον καθηγητή της θεατρολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Πλάτωνα Μαυρομούστακο. Θέλω να πω ότι τα κοστούμια κάνει η Ελένη Μανολοπούλου, τους φωτισμούς ο Αλέκος Αναστασίου. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε εν μέσω κορονοϊού, προσπαθώντας να βρούμε ποιο έργο θα ήταν το κατάλληλο για την μετά τον κορονοϊό εποχή, έστω και με εισαγωγικά, ας πούμε, μια κανονική εποχή, και το λέω εισαγωγικά γιατί δεν είναι πολύ κανονικό να φοράς μάσκες συνέχεια παντού, είναι λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά, αποφασίσαμε να κάνουμε την παράσταση αυτή, Οδυσσέως σχεδία, γιατί η Οδύσσια εκφράζει ακριβώς αυτό, την πάλη του ανθρώπου απέναντι σε όλες τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες και εν τέλει την μεγάλη ελπίδα για την νίκη, για την επάνωδο στην Ιθάκη. Η Ιθάκη μπορεί να είναι το οτιδήποτε για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Είναι ένα κείμενο αρχιετυπικό, ένα κείμενο
τελετουργικό, ένα κείμενο που συμβολικό που μας οδηγεί σε και ένα πάρα πολύ ωραίο και συναρπαστικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Αυτή την παράσταση έχουμε επιλέξει, αυτή θα παρουσιάσουμε την Παρασκευή και στη συνέχεια το Σάββατο στην Καλαμάτα και μετά μια μεγάλη περιοδία κυρίως σε αρχαιολογικούς χώρους αλλά και σε επιλεγμένους σταθμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Αρζόγλου. Αλλάζουμε θέση. Και ναι, παρέλειψα να πω ότι την μουσική, μουσική που είναι μεγάλο κομμάτι αυτής της παράστασης, όσο διαρκεί η παράσταση, διαρκεί και η μουσική, έχει κάνει ο εξαιρετικός συνθέτης και μόνιμος συνεργάτης μου, ο Δημήτρης Οικονομάκης. Θα διαπιστώσετε και μόνοι σας γιατί τον αναφέρω ξεχωριστά, παρόλο που ξεχάστηκα προηγουμένως, αλλά τον αναφέρω ξεχωριστά, έχει κάνει μία δουλειά που θα μπορούσε να παρουσιαστεί και μόνη της ένα μεγάλο συμφωνικό έργο. Αυτά. Ήθελα να πω ότι το να ανεβάσει κανείς την Οδύσσεια σήμερα είναι τόλμημα. Πρώτον. Δεύτερον, ότι αν βρίσκομαι εδώ, το φίλο το Γιάννη το Μαργαρίτη, έχω παρακολουθήσει όσο μπορούσα δουλειές του και έχω εκπλαγεί και από διάφορα άλλα πράγματα και έρχομαι από ένα θέατρο το οποίο δεν έχει τις εικαστικές αξίες που έχει η παράσταση αυτή. Ο λόγος λοιπόν που, ο ενδόμικος λόγος που θέλησα κι εγώ να έρθω είναι το να μάθω. Απεχθάνομαι τους ανθρώπους που κάθονται στις δάφνες τους. Είναι σαν στάσιμα νερά. Δεν κουνιούνται καθόλου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το να πάω ένα βήμα παραπέρα. Ένα βηματάκι ακόμα. Και όλα στη ζωή μου έχουν γίνει ακριβώς γι' αυτό. Ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το να κερδιθεί κάτι άλλο που εκείνη την ώρα με ελκύει. Με τράβηξε λοιπόν αυτή η περιπέτεια του Οδυσσέα και της Οδύσσειας και του Διπεθέ Καλαμάτας. Με τράβηξαν να φύγω από τα στάσιμα νερά της καριέρας και της Αθήνας και να έρθω εδώ. Μένουμε μαζί με τα παιδιά. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, το λέω γιατί πέρα από την παρέα που δημιουργείται και την κοινή συνομιλία που μπορούμε να έχουμε, νομίζω ότι είναι και μία ουσία ζωής αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένα πράγμα, ένα κοινόβιο ας πούμε, εντός εισαγωγικών, όπου ο καθένας έχει το δικό του χώρο και ένα κοινό χώρο. Αυτό είναι μια αντίληψη ζωής διαφορετικής και όταν λέω εγκατέλειψα την Αθήνα, εγκατέλειψα ουσιαστικά και το να έχει κανείς το σπιτάκι του, το χώρο του, τα τετραγωνικά του, αυτό. Νομίζω ότι αυτή η παράσταση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, εκτός από τη σπουδαία παράσταση, για την οποία δεν είμαι άξιος να μιλήσω, αλλά μου έδωσε και μια δεύτερη ευκαιρία μιας συμβίωσης με τους ανθρώπους.